τρέχουν και δεν φτάνουν οι συντηρητές καυστήρων όταν οι παγωνιές κάνουν την εμφάνισή τους, με αποτέλεσμα να διαπιστώνουν τα λάθη που κάνουν συχνά οι ιδιοκτήτες κατοικιών και οδηγούν είτε σε κακή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης είτε και σε οικονομική σπατάλη. Στα λάθη αυτά αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Καυστήρων Ηπείρου και Κέρκυρας Δημήτρης Φάφας, με αφορμή και τα πολλά ερωτήματα που δέχθηκαν οι επαγγελματίες για τη λειτουργία των καλωριφέρ κατά την πολύωρη διακοπή νερού στην πόλη των Ιωαννίνων. Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, η απάντηση είναι πως δεν επηρεάζεται το σύστημα της θέρμανσης, καθώς λειτουργεί με κλειστό κύκλωμα νερού, εκτός βέβαια αν υπάρχουν διαρροές. Σε ό,τι αφορά γενικότερα τη λειτουργία των καυστήρων, αυτό που είναι σημαντικό και τις περισσότερες φορές δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα απόδοσης, είναι η συντήρηση του λέβητα και ο καθαρισμός των φίλτρων. Επίσης, σημαντικό λάθος είναι να κλείνει εντελώς η θέρμανση κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών παρεμποδίζεται η ροή του πετρελαίου, ενώ υπάρχει κίνδυνος να παγώσουν οι σωληνώσεις. Το βασικότερο λάθος είναι ότι βρίσκουμε ασυντήρητους λέβητες και φίλτρα ακαθάριστα πετρελαίου, τα οποία δεν επιτρέπουν τη ροή του πετρελαίου και ειδικά με τις χαμηλές θερμοκρασίες που το πετρέλαιο πίζει, έτσι γίνεται πιο παχύρευστο. Εκεί δυσκολεύονται πολύ οι καυστήρες να δουλέψουν, λόγω του ότι δεν τροφοδοτούνται σωστά από πετρέλαιο. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο λάθος που κάνουν οι χρήστες των κεντρικών θερμάσεων είναι να κλείνουν, ειδικά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυτό, να κλείνουν τη θέρμανση κατά τις βραδινές ώρες. Αυτό δημιουργεί θέματα, όπως σας είπα πριν, και στην γραμμή, την παροχή του πετρελαίου από την δεξαμενή μέχρι τον καυστήρα, στη σωλήνα αυτή η οποία εκεί πέρα παγώνει το πετρέλαιο, και μπορεί να μας δημιουργήσει και θέματα σε σωληνώσεις νερού, να παγώσουν σωλήνες του δικτύου του καλωριφέρ του νερού, αν είναι κάποιες εκτεθειμένες. Το ιδανικό είναι να έχουμε σταθερή. Απλά επειδή ο κόσμος και πολλοί κόσμος δεν μπορεί και να κοιμηθεί με πολύ ζέστη το βράδυ, καλά είναι 2 με 3 βαθμούς χαμήλωμα το θερμοστάτη κατά τις νυχτερινές ώρες, ούτως ώστε να δουλέψει 1-2 φορές τη νύχτα ο καυστήρας για να μας κρατάει το σύστημα ζεστό και να υπάρχει και ροή πετρελαίου στο σωλήνα του, ώστε να μην παγώσει η παροχή του. Αυτό επιτυχάνει και η οικονομία. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, ναι, γιατί η μάζα του κτηρίου τώρα, ειδικά με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται έξω, χάνει πολύ γρήγορα τη θερμότητα. Με αποτέλεσμα, τις πρώτες ώρες που δουλεύουμε τον καυστήρα είναι να προσπαθεί να ζεσταθεί, να ζεσταθούν οι τείχοι. Λοιπόν, αν δεν ζεσταθούν οι τείχοι, δεν καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε την αίσθηση της καλής θερμοκρασίας στο χώρο μας. Οπότε, απορροφώντας λοιπόν η τείχη αρκετή θερμότητα, όσο και να δουλέψει το πρωί, δηλαδή να το βάλουμε 1 ώρα το πρωί να δουλέψει το καυστήρα, αυτό στην ουσία το μόνο που κάνει είναι να μας φορτίζει με θερμότητα τη μάζα του κτηρίου. Μετά αρχίζει και αποδίδει στην ατμόσφαιρα, έτσι, και μπορούμε να αισθανθούμε άνετα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Φάφας σημείωσε ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες για τη συντήρηση και επίλυση προβλημάτων, οι οποίοι και θα τους προσφέρουν συμβουλές και προτάσεις για τη βέλτιστη χρήση και απόδοση. Δεν μπορεί άμεσα να το καταλάβει ο καταναλωτής, αλλά βάζοντας εμείς τις ηλεκτρονικές συσκευές που κάνουν την ανάλυση των καυσαερίων, την ανάλυση της καύσης, εκεί πέρα βλέπουμε αν ένα σύστημα θέρμανσης καίει αυτά που πρέπει να κάψει και δεν καίει στον αέρα που λέμε. Έτσι, δηλαδή, μπορεί μια συντήρηση να μας φαίνεται φτηνή σε αρχικό κόστος από έναν οποιοδήποτε άνθρωπο από το γείτονά μας, από ένα ξάδερφό μας, ο οποίος θέλει και καλά να μας βοηθήσει, λέγοντάς μας να μας βοηθήσει, και να μας κάνει τρομερό κακό, γιατί μπορεί αυτό το μέσα στην σεζόν να κάψουμε και 300 και 500 λίτρα παραπάνω πετρέλαιο. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να αντισταθμιστεί το ένα το ποσό με την υπερκατανάλωση που γίνεται όταν δεν υπάρχει σωστή ρύθμιση στον καυστήρα. Έτσι, σίγουρα πρέπει οι καταναλωτές να προσέχουν, να ζητάνε να είναι αδιούχοι οι τεχνικοί που καλούνε, να έχουν την άδεια να τους αφήνουν την κάρτα καυσαερίων, έτσι, του καυστήρα εκεί πέρα,
μπορείς ανά πάσα στιγμή να το δείξεις και σε κάποιον άλλον, να πεις και σε κάποιον μηχανολόγο ότι εγώ έχω αυτή την απόδοση. Μπορώ να κάνω κάτι να βελτιώσω την κατανάλωσή μου. Και να έχεις και μια δεύτερη και μια τρίτη γνώμη. Ενώ όταν έρχεται ο άλλος, έρχεται και φεύγει χωρίς να αφήσει κάτι για αυτό που έκανε, δεν μπορείς και εσύ να ξέρεις τι έχεις. Εμπιστεύεσαι και μόνο τον αυτόν που ήρθε και έκανε τη δουλειά χωρίς να είσαι σίγουρος για αυτό που έχεις κάνει. Τέλος, με δεδομένες τις τεχνολογικές εξελίξεις, πολλοί ιδιοκτήτες πλέον, κυρίως κατά την ανέγερση νέων κτηρίων ή και κατά τις ανακαινήσεις, επιλέγουν νέα συστήματα θέρμανσης όπως αντλίες αέρα, αλλά και αυτοματοποιημένα συστήματα για συνεχή έλεγχο ακόμη και απομακρυσμένα της θερμοκρασίας. Το πράγμα τώρα και εκεί πηγαίνει σε νέα συστήματα και ευτυχώς δηλαδή, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε πάει στα ξύλα πάλι, είχαμε πάει σε πέλετ. Ευτυχώς τώρα με την μείωση της τιμής του πετρελαίου από πέρυσι, ο κόσμος τουλάχιστον γύρισε στο πετρέλαιο και από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, επιλέγουν και νέα συστήματα όπως επιτύχους λέβητες υγρά αερίου, όπως αντλίες θερμότητας, τα οποία μας εξοικονομούν πολλά χρήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα και έχουμε σταθερά και ζεστά τα σπίτια μας.